Κοίτα θάλασσα, κοίτα τι όμορφα που είναι. Και καλησπέρα να τελικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Εγώ συνεχίζω να βρίσκομαι στο πιο ωραίο σημείο. Γιατί είπα, μάμα δεν πενέψεις, λέει, το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει. Γλυκιά καλησπέρα, μπαίνουμε στο zoomomorpha.gr, μαθαίνουμε τα πάντα, περνάμε πανέμορφα και ακούμε αυτό το θεσπέσιο ήχο. Καλησπέρα. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Κοίτα τι όμορφα που είναι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας με θεσπέσια καλλυντικά και έλαια σπάνια. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα Ρομ, καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Η Αθήνα Ρομ ιδρύθηκε το 2012 και η ειδικότητά μας είναι τα εθέρια έλαια και η κλινική αρωματοθεραπεία. Τι είναι τα εθέρια έλαια τώρα? Τα εθέρια έλαια προέρχονται από την απόσταξη αρωματικών φυτών και τα δικά μας εθέρια έλαια έχουν όλες τις πιστοποιήσεις, καθώς επίσης και τις εγγυήσεις γνησιότητας και αγνότητας χωρίς νόθευση ή αλίωση. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και την 100% φυσική κρέμα καμήλιων, η οποία είναι ιδανική για όλη την οικογένεια και η οποία σε συνδυασμό με εθέρια έλαια προσφέρει αξεπέραστες ιδιότητες σε κάθε τύπο δέρματος. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε πρώτες ύλες για την παραγωγή καλλυντικών, σαπούνια ελαιολάδου, άργυλους, καθώς επίσης και φυσικά αρωματικά κεριά. Τα προϊόντα μας μπορείτε να τα βρείτε και μέσω του e-shop, στέλνουμε πανελλαδικά, αλλά και στην Κύπρο μας προϊόντα και επίσης είμαστε εδώ για να σας συμβουλέψουμε και προσωπικά σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Γιατί στην Αθήνα Ρομ τα εθέρια έλαια μας ομορφαίνουν ψυχή και σώμα. Έχει σπίτι, έχει επαγγελματικό χώρο. Θέλει να αλλάξει πράγματα. Θέλει να πλαισιώσει το σπίτι σου με τα πιο ωραία διακοσμητικά. Εγώ βρήκα τη λύση και την ιδέα. Σας καλωσορίζουμε στην Κλινοστρόμ Κατσάμπα ΑΕ. Είναι μια εταιρεία από το 1947. Ασχολείται με στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, προστατευτικά στρωμάτων, όλα τα είδη ύπνου γύρω από αυτό το είδος. Ασχολούμαστε με πελάτες λιανικής, με ξενοδοχεία και με πελάτες χοντρικής. Καλύπτουμε όλο το εύρος του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε είδη στρωμάτων πάρα πολλά, γύρω στις 15 διαφορετικές ποιότητες. Επίσης, άλλες 10 διαφορετικές ποιότητες από είδη μαξιλαριών. Ποικιλία χρωμάτων σε υφάσματα που δίνουμε τα κρεβάτια που κατασκευάζουμε. Ειδικά προστατευτικά στρωμάτων, ειδικά επιστρώματα για να αλλάξει την ποιότητα και τη σκληρότητα των στρωμάτων σας. Ξεχνάτε ότι μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες σε οτιδήποτε διάσταση επιθυμείτε. Μπορείτε να βρείτε όλα μας τα είδη στο ηλεκτρονικό μας site. Γίνεται πανελλαδικά αποστολή δωρεάν από εμάς. Μην ξεχνάτε, η Κλινοστρόμ Κατσάμπα ΑΕ σας ξεκουράζει από το 1947. Το λες, εγώ ξέρω τι θα πω. Εγώ θα στείλω την γλυκιά μου καλησπέρα σε όλους εσάς που προσπαθείτε να βρείτε οικογένεια σε διάφορα τετράποδα. Σε όλους εσάς που αγαπάτε πάρα πολύ το ζωικό βασίλειο. Η γλυκιά μου η Τζέννη βρήκε πάλι παραπονεμένα, όμορφα, γλυκά φατσουλίνια που θέλουν την αγάπη μας.
Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Αντάντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο. Πάμε. Φιλιά και αμέτρητη αγάπη στην υπέροχη Θεσσαλονίκη μας. Χαρίζονται αυτά τα γλυκούλικα, παιχνιδιάρικα και πανέμορφα ημίαμα λαμπραντόρ. Εσύ, μήπως τα θέλεις? Αν τα θέλεις πραγματικά, επικοινώνησε με την Τόμη. Παραμένουμε στην υπέροχη Θεσσαλονίκη μας. Ψάχνουμε μαζί για το αγαπημένο πιτσεράκι της Βερόνικας. Παρατηρήστε καλά τη φωτογραφία. Κοινοποιήστε. Θέλουμε η μικρή Δόλη να γυρίσει στο σπίτι της. Μια γλυκιά καλησπέρα στη Βιβί. Βιβί μου, ψάχνουμε και εμείς μαζί σου για τον αγαπημένο τετράποδο φίλο σου. Χάθηκε από την Νίκη Ακροπόλεως την Παρασκευή 15 Ιουνίου. Κοινοποιήστε! Θέλουμε όλοι οι τετράποδοι φίλοι μας να είναι στο σπίτι τους. Η Μπαλού έχει χαθεί από το σπίτι της εδώ και πολύ καιρό. Όμως με μία κοινοποίηση όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε. Θέλουμε η Μπαλού να γυρίσει στο σπίτι της. Μία κοινοποίηση μπορεί να φέρει την Μπαλού πίσω στους δικούς της ανθρώπους. Δίνεται μεγάλη αμοιβή σε όποιον βρει την Μπαλού και την γυρίσει στο σπίτι της. Η Μπαλού χάθηκε από τον Κολονό. Βοηθήστε! Ωραίο θα ήταν να θέλαμε τζάι, αλλά θέλουμε να πούμε για το site μας, zoomomorpha.gr. Φυσικά κάνετε subscribe στο YouTube για να παρακολουθείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται το μαράκι, που αγναντεύει, που ψάχνει, τι ζητάει, τι θέλει από τη ζωή της, γιατί ζούμε όμορφα όλοι μαζί. Και μην ξεχνάτε, μπαίνουμε και στο Facebook. Κάνουμε like γιατί τρέχουν διαγωνισμοί πολλοί. Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomeomorpha.gr. Ταξί Ερμής, εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Μόνο με 40 ευρώ περνάς το αυτοκίνητο σου αποκταίο. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Checkpoint. Το κατάλληλο κταίο. Μια έκφραση ταμπού για το 2018, θα έλεγα περισσότερο, είναι τα αυτόνοσα νοσήματα. Είναι λοιπόν διάφορες ασθένειες τις οποίες τις δημιουργεί ο οργανισμός, θέλοντας και μη. Γιατί τις δημιουργεί όμως και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει πραγματικά η ψυχολογία που έχουμε. Τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερο στις δουλειές μας, στα γραφεία μας, ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ είτε με παραπεπτικά από τους νευρολόγους, είτε γιατί οι ίδιοι δεν νιώθουν καλά, γιατί τους έχει γίνει μια διάγνωση με ένα αυτοάνοσο νόσημα. Όταν λέμε αυτοάνοσο νόσημα, εννοούμε γενικά τα νοσήματα τα οποία αναφέρονται στα κύτταρα που επιτίθενται στον ίδιο τον οργανισμό. Σημαίνει ο όρος αυτοάνοσα ότι επιτίθενται το σώμα στον εαυτό του ή σε κάποια όργανα, είτε σε μυς, όπως είναι οι μυασθένειες, είτε σε αρθρώσεις, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Όλα αυτά τα νοσήματα έχουν το χαρακτηριστικό ότι το νοσοποιητικό υπερλειτουργεί. Κανονικά έχουμε το νοσοποιητικό μας να μας προστατεύει. Στις περιπτώσεις που μιλάμε για αυτοάνοσες νόσους, σε αυτές τις περιπτώσεις το ανοσοποιητικό μας σύστημα υπερλειτουργεί, θεωρεί ξένα τα δικά μας κύτταρα και επιτίθεται σε αυτά. Τα αίτια για τα αυτοάνοσα νοσήματα
Είναι πολύ παραγωγικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε βρει μία και μόνο αιτία. Όλα που τα διερευνάμε τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε από πού πηγάζουν και πώς ξεκινούν. Ένας περιβαλλοντικός παράγοντας θα μπορούσε να είναι η διατροφή μας, οι τοξίνες, άλλοι παράγοντες οι ιοί, τα βακτήρια. Πολλές φορές έχει ενοχοποιηθεί το στρες, η πίεση, η ψυχολογική και γενικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Σίγουρα επηρεάζει η ψυχολογία μας και τις υποτροπές. Αυτό είναι η δεύτερη διάσταση. Η μια διάσταση είναι τι φέρνει, δηλαδή μπορεί το αυτόνος από μόνο του, όπως για παράδειγμα στις κρίσεις κατά πλάκας, φέρνει κατάθλιψη, ξέρουμε ότι δημιουργεί κατάθλιψη. Το γνωρίζουμε. Μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό, μπορεί να δημιουργήσει αϊπνίες και άλλα αυτοάνωσα. Έχουν σαν χαρακτηριστικό τέτοιες διαστάσεις. Αϊπνίες, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής, αυξομοιώσεις βάρους, το χασιμό το έχει. Πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να μας επιβαρύνουν προέρχονται από τα αυτοάνωσα τα οποία επιβαρύνουν και την ψυχολογία μας. Αντιστρόφως, η ψυχολογία μας επιβαρύνει το αυτοάνωσο. Δηλαδή, θα παρατηρήσουμε ότι σε περιπτώσεις που είμαστε πολύ πιεσμένοι ψυχολογικά, έχουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις ενός δύσκολου έργου, μια προθεσμία, να διαχειριστούμε ένα δικαστήριο, ένα διαζύγιο, μια αγωγή, κάτι. Οπουδήποτε χρειαστεί να είμαστε κάπως πιο, ας το πούμε, ετοιμοπόλεμοι, βλέπουμε ότι περνάμε υποτροπή στο αυτοάνωσο. Πρώτα απ' όλα, παραπέμπονται σε εμάς αυτοί οι άνθρωποι είτε από τους νευρολόγους, όπως είπαμε αρχικά, ή τους ρευματολόγους, ανάλογα ποιος ειδικός, ή τους αιματολόγους, εξαρτάται το αυτοάνωσο, είτε παραπέμπονται από τους γιατρούς τους, για ψυχολογικούς λόγους που θα δείξει η νόσος, που θα βγάλει στη συνέχεια, είτε έρχονται από μόνοι μας για κάτι άσχετο. Για παράδειγμα, πέρασαν δύσκολα στο διαζύγιο τους και τότε έρχονται σε εμάς, φτάνουν σε εμάς και συζητούν για τις κλίνες που έχουν, για το λύκο που τους ταλαιπωρεί χρόνια. Τότε λοιπόν βλέπουν ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία και το πώς διαχειρίζονται καλύτερα την ασθένεια, πώς συνεργάζονται καλύτερα με τον γιατρό τους, πώς αποδέχονται ότι πρέπει να λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή, να προσέξουν τον τρόπο ζωής, να μειώσουν όπου χρειαστεί τους ρυθμούς τους. Τότε βλέπουν ότι μειώνονται οι υποτροπές και εξάρσεις της νόσου. Οι συγγενείς λοιπόν είναι καλό να κατανοούν όσο γίνεται, στο βαθμό που μπορούν, την ασθένεια, το όποιο αυτοάνωσο και να στέκονται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι απαραίτητα δίνοντας συμβουλές, «Α, σου είπε ο γιατρός, μην πιείς, σου είπε ο γιατρός, μην φας», γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και θα πιούμε και θα φάμε και θα ξεφύγουμε από τον γιατρό, κάποια στιγμή, εντάξει. Το βασικό είναι να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους φέρονται με διαφορετικότητα. Κοίτα τι όμορφο. Κοίτα, βρε παιδί μου, τι όμορφα που είναι. Κοίτα τι όμορφα που είναι. Εγώ τώρα θα πάω στο στούντιο γιατί μύρισε Ελλάδα, μύρισε Ελλάδα σε κάθε μεριά της Ελλάδας. Είναι 11 το βράδυ, είναι 3 το πρωί, είναι 5 το απόγευμα και εσύ μας θέλεις το χώρο σου. Cash & Carry 24 ώρες κοντά σου. Σε εμάς θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε, ό,τι σας λείπει, ό,τι θέλετε χωρίς να βγείτε από το χώρο σας. Και τώρα που το σκέφτομαι, ένα παγωτάκι θα ήταν ό,τι έπρεπε. Τι ώρα είναι? Α, ρωτάω και την ώρα, μα δεν με νοιάζει. Cash & Carry, όλο το 24ωρο είναι δίπλα μου. 210-5771-761. Σήμερα αλλάξανε οι ρόλοι. Ναι. Αλλάξανε γιατί θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Και θα κάνουμε μια συνταγή που την αγαπάω πάρα πολύ και ήθελα να στη δείξω, μπας και φιλοτιμηθείς και μάθεις και τίποτα κι εσύ. Ναι, να τη δούμε τη συνταγή, από πού την έχεις μάθει. Η συνταγή θα τη δούμε, περίμενε, θα σου πω, περίμενε. Είναι αγαπημένη μου συνταγή που μου την κάνει η μαμά μου.
Και τη ζητάω πολύ συχνά γιατί μ' αρέσει. Είναι πολύ light, είναι όμορφη, είναι ωραία. Και είναι πολύ διαφορετική. Τη μαμά, δεν καταλάβα, δεν μπορεί να την κάνει μόνη σου. Θα την κάνω και μόνη μου. Θα την κάνω τώρα. Τώρα. Υπό την επίβλεψη όμως της μαμάς την κάναμε. Καλά, δεν την κάναμε. Αν ξέρω αν θα φάω ή όχι. Γιατί δεν θα φας. Αν μου πει η μαμά να φάω, ναι. Άχου το, βρε τι πάθαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αγαπημένο κολοκύθι, το οποίο θα το τηγανίσουμε, αλλά δεν θα πω άλλα. Εμείς όμως, πριν πάμε να δούμε τα συστατικά, θέλω μια βοήθεια να κάνεις για να δω τελικά τι κάνεις. Αν μπορώ να βοηθήσω. Ωραία, θα μου κόψεις το κολοκύθι σε λίγο έτσι, λίγο όχι χοντρουλική, λίγο έτσι. Κάνε εσύ και θα δω και θα σου πω. Α, εντάξει. Το μέγεθος λίγο. Το θέλω τέσσερις φετούλες να αρχίσω το τηγάνισμα, να πάω σε υλικά και να γυρίσω. Για να δω το κόψιμό σου. Να κόψουμε τότε εδώ. Έχουμε διαλέξει χοντρά κολοκύθια, να το πούμε αυτό, ότι η συνταγή μας θέλει χοντρό κολοκύθι. Θέλει χοντρό κολοκυθάκι. Δίνουμε έμφαση στο πάχος. Φτάνει, τέσσερα θέλω. Ναι, όχι, δεν θα βάλουμε εκείνο, θα βάλουμε αυτό είναι το τέταρτο. Εντάξει. Άρα θα βάλεις αυτά με τα τέσσερα. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το κολοκύθι μας είναι περίπου στο πάχος αυτό που βλέπετε. Ωραία. 7 με 8 χιλιοστά. 7 με 8 χιλιοστά. Κοίτα εδώ να δεις. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως να τηγανίσουμε, να δούμε τα υλικά και γυρίζουμε πίσω. Τα τηγανίζουμε σε χαμηλή φωτιά. Επιστρέφω, δείτε τα υλικά. Φυσικά κάντε like στο Ζούμε Όμορφα και ξεκινάμε. Σεφ, ξεκινάμε. Κοίταξε εδώ πέρα, πας και μάθεις τίποτα. Ναι, κοιτάω. Άντε πάμε. Πάμε. Για την έξυπνη συνταγή της Μαρίας θα χρειαστούμε 3 με 4 κολοκύθια μεγάλα, 7 με 8 φέτες ζαμπών, 7 με 8 φέτες τυρί, 2 αυγά, 150 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι, λάδι για τηγάνι. Για το dressing με υπογραφή Lucy θα χρειαστούμε γιαούρτι στραγγιστό Lucy, άνηθο, βαλσάμικο με υπογραφή Άριστον. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, έχουμε τηγανίσει τα κολοκυθάκια μας. Κοιτάτε χρώμα, κοιτάτε εδώ πέρα τι ομορφιές. Σεφ, θα σου πάρω τη δουλειά, τελείωσα. Ναι, 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 βέβαια. Μα ένα σεφ μόνο κοιτάει και βλέπει, οι άλλοι κάνουν. Έτσι πάμε. Έτσι γίνεται, πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή. Είπαμε θα χρειαστούμε τα κολοκυθάκια μας, να το έχουμε τηγανίσει. Κλείνουμε και το μάτι μας. Λοιπόν, παίρνουμε. Θα χρειαστούμε όμως κάπου πρέπει να τα κουμπίσω, τι είπαμε, πού θα τα βάλουμε. Α, όχι, δεν θέλουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Τι θα θέλεις να κάνεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε δύο φετούλες. Ζευγάρια. Τις οποίες θα πάρουμε τις φετούλες, θα τα κουμπίσω τώρα εγώ εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε τις φετούλες μας τις δύο, θα κάνουμε ένα στυλ σάντουιτς, αλλά λίγο διαφορετικό. Θα πάρουμε το ζαμπόν και το τυρί μας. Έχουμε βάλει χοιρινή ομοπλάτη, το οποίο... Κοίτα να δεις τώρα εδώ. Τώρα πέφτει και το μαλάκι μου. Το κόβουμε στη μέση. Ναι. Ωραία, κουκλίτσες μου και αγοράκια μου. Το βάζουμε. Ωραία. Το θέλω πλούσιο εγώ, δεν είμαι... Περίμενα, άμα είναι το πώς θα το κάνουμε. Ε, κατάλαβα, λοιπόν. Περίμενα. Εντάξει, τα κάνουμε μέχρι εδώ. Ωραία. Το τυράκι. Η ουσία όλη είναι στο τηγάνισμα, γιατί αυτό θα έρθει και θα λιώσει. Και θα γίνει εκπληκτικό στη γεύση. Βάζεις και το τυράκι. Ωραία. Ωραία. Να πούμε ότι ρίξαμε την ώρα που τηγανίζαμε και λίγο αλατάκι. Λοιπόν, το βλέπετε τώρα τι ωραίο που έχει γίνει στο χέρι μας. Κοίτα εδώ. Σαντουιτσάκι το τρώμε τώρα έτοιμο. Και έτσι. Τώρα να σου πω, ωραία θα ήταν. Λοιπόν, η μαμά τώρα τι κάνει. Θα χρειαστούμε το αλεύρι μας. Το παίρνουμε. Ναι. Το περνάμε στο αλεύρι. Το πατάμε καλά γύρω μου για το αλεύρι, μπράβο. Πού το ξέρεις. Επανάμε και άλλα πράγματα με τα αλεύρι, δεν επανάμε μόνο αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Όχι. Ωραία. Πάρε μου το αλεύρι. Βεβαίως. Βάλε μου τη γαλετούλα μου, την τέτοια μου, τη φρυγανιά μου. Είσαι σίγουρη. Όχι. Α, ναι, κάτι έκανα λάθος. Μπράβο. Περίμενε. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Να σε βοηθήσω γιατί τώρα. Γιατί το ξέρεις από τη χαρά μου, τους έχω δίπλα. Α, εντάξει. Πάρε με αυτό το μπολ. Είδες την ενάξη να βοηθώ. Πάρε με αυτό το μπολ, μπράβο. Και θέλω να μου βάλεις τα αυγουλάκια να μου τα χτυπήσεις λίγο, γιατί το ξέχασα. Εντάξει. Από τη χαρά μου. Από τη χαρά σου. Λοιπόν. Κανονικότατα τα κάναμε. Τα περνάμε στο αλεύρι μας. Έχουμε φτιάξει τα δύο τα αυγουλάκια. Τα χτυπάμε λίγο. Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Είσαι πολύ καλός με αυτή τη σιγά. Μαθαίνω σιγά σιγά και εγώ τι μπορώ. Συνταγή το αγαπάμε. Και άμα δεν είχαμε όμως τα αυγά τώρα, τι θα κάναμε, ρε σεφ. Τι θα κάναμε αν δεν είχαμε, αλήθεια. Σήμερα βλέπω... Πολλά πράγματα είναι όμως που έχουμε. Αλλά πάντα χρειαζόμαστε το cash and carry. Τι σου λείπει, έχεις τελειώσει το φαγητό σου και δεν έχεις ούτε αναψυκτικό, δεν έχεις τίποτα. Έχω τη λύση. 210-5771-761. Cash and carry. Μένε τηλέφωνο στο χώρο σου. Έχουμε φτιάξει το σαντουιτζάκι μας που το έχουμε περάσει από το αλεύρι. Αλεύρι. Θα το πάμε και θα το περάσουμε από το αυγουλάκι μας. Ωραία, το πέρασε νομίζω. Καλά, καλά. Ωραία, να πάει παντού το αλεύρι. Πήγε παντού. Και το παίρνουμε και το περνάμε στη φρυγανιά μας. Αφού το περάσουμε, θα το βάλουμε στο πλάι, εδώ. Ωραία. Ωραία. Θα ετοιμάσουμε 2-3. Να ετοιμάσουμε άλλο ένα. Βεβαίως. Θέλεις να το βάλω να τη κάνεις τι, να μας φέρουν ένα αναψυκτικό. Ναι, βέβαια. Βάλτε να ετοιμάζεται για να βάλει να κάψει η φωτιά μας. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Κακούλης είσαι. Όχι καλέ, εγώ απλώς... Εντάξει, τα χέρια μου. Όταν τη βλέπουμε, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε και να τη κάνουμε καλύτερη. Δηλαδή, εγώ στο τέλος... Κοίτα τι όμορφο, κοίτα τι όμορφο. Ναι, λίγο ακόμα. Θα έλεγα στη Μανούλα ότι πριν το περάσει, ας πούμε, από το αλεύρι, αν είχε και κεφαλογραβιέρα τριμμένη και το παίρναγε έτσι μέσα, μετά στο αλεύρι και μετά στη γαλέτα. Καλά, και μετά γιατί φτιάξτε το και δεν θα πιστεύετε. Ακόμα καλύτερα. Δεν θα πιστεύετε. Απλώς λέμε τι σωστό. Μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, και μπορούμε να το κάνουμε και με μελιτζάνα θέλω. Που μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Ας πούμε. Α, να το κάνουμε αλλά, και με μελιτζάνα που έχουμε κάνει. Θέλει λίγο η μελιτζάνα επειδή είναι πιο μαλακή από ότι είναι το κολοκύθι, θέλει λίγο πρόσθεμη στο τηγάνι την ώρα που είναι να τηγανιστεί. Όχι, πες μου, δεν είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Πού δηλαδή. Να τα γευτείτε, θα τρελαθείτε. Έχουμε βάλει λοιπόν να τα τηγανίσουμε σε χαμηλή φωτιά γιατί θέλουμε να ψηθούν και να τηγανιστούν και από τις δύο μεριές. Να λιώσει το τυράκι, να γίνει το ζωμπονάκι μας. Ό,τι έχουμε βάλει μέσα να γίνει τέλειο. Αλλά μέχρι να τηγανίσουμε και τα υπόλοιπα και να το δούμε. Γιατί σου έχουμε τέ και ντρέσιν, να το έχουμε έτσι. Α, θα βάλουμε. Θα δεις τώρα τι θα κάνουμε. Θα χορέψουμε. Τι θέλεις, εγώ γιατί θέλω. Το... Εγώ το δεν κρατάω. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου. Μήπως λίγο ζηλέψαμε, αλλά κάτσε. Όχι. Μπορεί να ζήλεψες, αλλά είπες καθόλου. Τέτοια τεχνική που μου άρεσε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι φτιάξαμε γεμιστά κολοκύθια τελείως διαφορετικά, συνταγή της Μαρίας, που μου αρέσει πάρα πολύ, στα οποία κολοκυθάκια τηγανίσαμε και βάλαμε. Ορίστε. Τι της Μαρίας. Μ' αρέσει η συνταγή της Μαρίας. Θα μαλώσουμε τώρα για τη συνταγή. Είναι κλεμμένη η συνταγή. Δεν είναι κλεμμένη, είναι της μαμάς μου. Α, της μαμάς σου. Να το εξαγγελώσουμε. Η συνταγή της Μαρίας της μαμάς. Η συνταγή της κυρία Ρουμπίνης. Δεν με ενδιαφέρει, πάντως θα λες η συνταγή της Μαρίας της μαμάς. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ξαναλέω πάλι τι έχουμε κάνει. Τηγανίσαμε τα κολοκυθάκια που έχουν περίπου 7 με 8 εκατοστά σε ύψος το κολοκυθάκι μας. Έχουμε ρίξει και λίγο αλατάκι. Βάλαμε λοιπόν ζαμπόνι, ανάλογα τι θέλεις, χοιρινή ομοπλάτη, οτιδήποτε άλλο θέλεις, τυράκι, μετά τα περάσαμε από το αυγό, από το αλεύρι, από το... Ανάποδα τα είπα. Τα περάσαμε από το αλεύρι, τα περάσαμε από το αυγό, τα ξαναπεράσαμε, τα βάλαμε στη φρυγανιά και στο τελείωμα μου είπε η Σεφάρα εδώ ότι πρέπει να ξαναπεράσω στο αυγό για να βγει αυτό το θεϊκό αποτέλεσμα. Και τα τηγανίσαμε σε χαμηλή φωτίτσα. Και ήρθαμε τώρα να δούμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έτσι. Οποίο όμως δεν θα μείνουμε εκεί. Τώρα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο dressing που μου το έχει μάθει ο Στέλιος και θα το κάνεις εσύ. Πάσα. Όλη τη δουλειά εγώ δεν την κάνω εδώ. Εντάξει, είπαμε. Δεν πειράζει, κάνει και εσύ κάτι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ό,τι θέλω. Στραγγιστό. Ναι, παίρνω εγώ τα δικά μου. Κάνω ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν, ανεφάκι. Άνηθο ψιλοκομμένο. Πώς μ' αρέσει στο γιαούρτι να βάζω άνηθο ψιλοκομμένο, τρελαίνομαι.
γιαούρτι στραγγιστό. Έχουμε διαλέξει πάλι τα καλύτερα. Είναι μαζί μας τα καλύτερα. Σεφ μου γλυκέ, σεφ μου, πόσο λοιπόν, σ' αγαπάω. Θα βάλουμε. Λαδάκι και... Αλατάκι. Αλατάκι. Ιμαλαίων, σε παρακαλώ. Ιμαλαίων, τίποτε άλλο. Και... Πιπεράκι. Πιπεράκι. Το air condition δεν σε πιάνει σήμερα, θες να μου σκουπιστείς λιγάκι. Τι μου έχεις πάθει? Ήρθαμε από την Άξο. Εκεί έχει δροσιά, έβροχη. Θα προσθέσουμε και... Περίμενε, έχεις διαλέξει. Όπου τρελαίνουμε τώρα, με έφτιαξες. Λοιπόν, με τι... Με σφέντα μου. Αγαπάω πολύ. Ορίστε, μπορείτε να σκουπίσετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς μπορείτε να ανακατέψετε. Αχ, ευχαριστώ. Να κάνω κι εγώ κάτι. Κάντε κι εσείς κάτι. Ένα dressing πολύ απλό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν μου αρέσει γενικώς το πολύ το σκόρδο και διάφορα άλλα πραγματάκια που βάζουν μέσα. Εντάξει, το τζατζίκι τώρα κάποια στιγμή το δοκιμάζουμε, το τρώμα. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να στήσουμε το πιάτο. Να στήσουμε το πιάτο. Okay. Λοιπόν. Ωραία. Άρα πάρε εσύ το πιάτο. Να πάρω εγώ αυτό από εδώ. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε. Ετοιμαστείτε γιατί. Το βλέπω και λιώνω, σας λέω, δείτε τώρα, δείτε τι θα δείτε. Δεν είναι, άμα δεν το φτιάξετε, δεν θα καταλάβετε. Κοιτάτε εδώ πράγμα. Κόψω για λόγια. Εντάξει, σου λέω τώρα. Αντικειμενικά δεν πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι. Και θέλουμε να τρώμε έτσι και λίγο πιο light πραγματάκια, όπως είναι τηγανιτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε τώρα όλα, θα φάμε και λίγο το τηγανιτό μας. Λίγο. Εννοείται. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Εντάξει, τώρα σου λέω, έχεις γράψει, τελείωσε, δεν. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Συγχαρητήρια, λοιπόν, είμαι συγχαρητήρια, είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία Gekas AEV πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekas AEV. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια τη πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια τη πάστα και μύρισε Ελλάδα.